Πάνω από 170 μέλη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συμπεριλαμβανομένοι τη ηγεσία του, κυκλοφορήσαν επιστολή που προτρέπει τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντωνι Μπλίνκεν, να κατηγορήσει ευθέω την Τουρκία για την βαριά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Η έντονα διατυπωμένη επιστολή περιέχει βαριέ κατηγορίε εναντίον του Τούρκου Προέδρου και τη κυβέρνησή του για τι σχεδόν δύο δεκαετίε που βρίσκεται ο ίδιο στην εξουσία. Η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προχώρησε σε αποδυνάμωση του δικαστικού σώματο τη Τουρκία, εγκατάσταση πολιτικών συμμάχων σε βασικές στρατιωτικέ θέσει και θέσει πληροφοριών, καταστολή τη ελευθερία του λόγου και του ελεύθερου τύπου και φυλάκιση εσφαλμένα πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και μειονοτήτων, ανέφερε η ίδια μεταξύ άλλων. Η νεοσύστατη κυβέρνηση του Biden έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα φέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά ζητήματα στον πυρήνα των σχέσεων στην αντιμετώπιση ξένων ηγετών. Ο ίδιο πρόσθεσε επίση ότι η θεμελιώδη συζήτηση για το μέλλον θα είναι μεταξύ των υποστηρικτών τη φασιστική διακυβέρνηση και εκείνων που κατανοούν ότι η δημοκρατία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Τα στρατηγικά ζητήματα έχουν δικαίω λάβει σημαντική θέση στι διμερεί μα σχέσει, αλλά η σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατική οπισθοδρόμηση που λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία είναι επίση σημαντικέ ανησυχίε, ανέφερε η επιστολή των μελών του Κογκρέσου. Η επιστολή κάλεσε επίση τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να ρυθμίσει τη σχέση με την Τουρκία σύμφωνα με τη συμπεριφορά του Τούρκου Πρόεδρου. Ενώ είναι προ το αμοιβαίο μα συμφέρον οι ΗΠΑ και η Τουρκία να παραμείνουν στρατηγικοί σύμμαχοι και να επιδιορθώσουν τι σχέσει του, πιστεύουμε ότι οι αλλαγέ στον πρόεδρο Ερντογάν και στην συμπεριφορά του είναι ζωτική σημασία για την αποκατάσταση αυτή τη σχέση, ανέφεραν τα μέλη του Κογκρέσου. Η επιστολή υπενθύμησε την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το Μάιο του 2017, στην οποία δεκάδε διαδηλωτέ ξυλοκοπήθηκαν μπροστά από την κατοικία τη τουρκική πρεσβεία από του σωματοφύλακε και του υποστηρικτέ του Ερντογάν. Η Τουρκία και οι Ηνωμένε Πολιτείε διαφωνούν για μία σειρά ζητημάτων, ξεκινώντα από την αγορά ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S400 από την Τουρκία. Η επιστολή δεν άγγιξε τα θέματα μεταξύ τη Άγκυρα και τη Ουάσιγκτον, αλλά υπογράμισε την κακομεταχείριση του Ερντογάν προ του πολίτε του. Από το 2016, περισσότεροι από 80.000 Τούρκοι πολίτε φυλακίστηκαν ή συνελήφθησαν και περισσότεροι από 1.500 μη κυβερνητικοί οργανισμοί έκλεισαν για να καταστήλουν την πολιτική αντιπολίτευση, ανέφερε η ίδια. Το κίνημα κατά του Ερντογάν στι Ηνωμένε Πολιτείε φόντωσε και δεν πρόκειται να κοπάσει. Το θέμα όμω είναι τι θα πράξει ο Αμερικανό πρόεδρο, αφού η Τουρκία είναι βασικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτείων στον Κάφκασο, Μέση Ανατολή και αλλού. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.